χειμώνα στο Αμπουντάμπι. Θα μπορούσε να ήταν μια περιπετειώδη νουβέλα με ταξίδια, να έχει τα πάντα μέσα. Αλλά δεν είναι. Ο λόγος που ήρθαμε στο Αμπουντάμπι είναι να οδηγήσουμε το νέο αμυγός ηλεκτρικό Audi, το πρώτο της αυτοκίνητο παρουσιάζει με ηλεκτροκίνηση, το οποίο ακούει στο όνομα e-tron και το οποίο ανοίξει την κατηγορία των premium SUV. Η αυτοκίνηση αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει, έρχονται τεχνολογίες που δεν συλλαμβάνει ο νους μας. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο SUV, το οποίο σε διαστάσεις αγγίζει αυτές του Q7, 4 μέτρα και 901 χιλιοστά. Η Audi έχει επενδύσει πολύ στις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η αυτόνομη οδήγηση, η ηλεκτροκίνηση, η συνδεσιμότητα, περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αυτοκίνητο κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο στις Βρυξέλλες, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και δεν εκπέμπει καθόλου διοξίδιο του άνθρακα. Απίστευτο τεχνολογικό δημιούργημα, σε αφήνει άφωνο διαβάζοντας τις προδιαγραφές του, το πώς γίνεται όλη αυτή η ανάκτηση της ενέργειας. Είναι υδρόψυχτες οι μπαταρίες. Έχουν τοποθετηθεί στο κάτω-κάτω μέρος του πατώματος, όσο πιο χαμηλά γίνεται για να έχουμε καλύτερο κέντρο βάρους. Είναι πολλές μπαταρίες ώστε να μπορεί να γίνεται και διαφορετικά η αντικατάστασή τους. Εξωτερικά έχει ακολουθεί η φιλοσοφία του All Road 4, αλλά είναι πάρα πολύ μοντέρνο, σύγχρονες γραμμές, ευχάριστο στην εμφάνιση και φυσικά με αυτή την οντότητα που δίνει η Audi στα αυτοκίνητά της. Δεν υπάρχει πίνακας αναλογικός, όλα είναι ηλεκτρονικά. Διαθέτει τρεις διαφορετικές οθόνες, όλες είναι touchscreen. Η κεντρική μοιάζει σαν να αιωρείται και να μην αγγίζει πουθενά. Η πολυτέλεια, η σωστή συναρμολόγηση των υλικών, τα σωστά δέρματα, μαλακό, ταμπλό, όλα αυτά, σου δίνει μια πολύ ευχάριστη αίσθηση. Είναι φωτεινό αυτοκίνητο και έχει απλές γραμμές. Φυσικά μεταφέρει άνετα 5 άτομα και η παρουσία των μπαταριών ή η ηλεκτροκίνηση δεν έχει επηρεάσει σε τίποτε την άνεση. Δεν υπάρχει τούνελ στο πάτωμα επειδή χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα στον μπροστινό άξονα και ένα στον πίσω, και έτσι υπάρχει άπλετος χώρος. Όσον αφορά για αποσκευές, 600 λίτρα όταν είναι όλα τα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο και οι 5 δηλαδή επιβάτες, και φτάνει τα 1725 όταν είναι μόνο οδηγός και ρίξει τα καθίσματα. Παράλληλα, λόγω ελλείψης κινητήρα στον μπροστινό μέρος, υπάρχει ένας ακόμη μικρός χώρος 60 λίτρων. Που θα το λέμε από εδώ και πέρα Frank από το front και Frank που είναι ο χώρος. Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 170 ύπους εμπρός, 190 πίσω, σύνολο 360 ύπους. Στην ειδική θέση του Boost ανεβαίνει υποδύναμη στα 408 άλογα με απόδοση 184 εμπρός και 224 πίσω. Συνδυαστικά μπορούν να δουλέψουν μόνο για 60 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα ο καθένας λειτουργεί ανεξάρτητα. Είναι quattro φυσικά, ελεγχόμενο ηλεκτρικά, πολύ άμεση ανταπόκριση. Η μετάδοση κίνηση γίνεται 40% εμπρός, 60% πίσω, αλλά μπορεί να γίνει και 50-50 ή και 100 εμπρός, 100 πίσω. Όπως όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν υπάρχει κυβότιο ταχυτήτων. Λέμε ότι είναι αυτόματο και από εκεί και πέρα έχει μια αυτονομία 400 χιλιόμετρων. Δηλαδή, ήδη το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με την μικρή αυτονομία αρχίζει να ξεπερνιέται. Όπως επίσης ξεπερνιέται και η ταχύτητα επαναφόρτισης, η οποία γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν τρεις τρόποι ανάκτησης ενέργειας και από την άλλη πλευρά η ανάρτησή του λειτουργεί με αέρα, είναι αεραανάρτηση δηλαδή, και έχει το περιθώριο όταν ταξιδεύουμε πάνω από 120 χιλιόμετρα να χαμηλώσει το αμάξωμα έως και 26 χιλιοστά για να έχει καλύτερη αεροδυναμική. Και στην ανάρτηση επίσης υπάρχουν 5 διαφορετικές επιλογές και ανάμεσά τους και η off-road. Όσον αφορά το infotainment, έχει σύστημα πλοήγησης με δυνατότητα προγραμματισμού ενδεδειγμένης διαδρομής γιατί υπάρχουν σημεία φόρτισης. Παράλληλα, κάνει αυτόματη τιμολόγηση χρήσης φορτιστών. Από την άλλη μεριά, μπορεί να γίνει έλεγχος εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογής στο smartphone. Τώρα, στα τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού υπάρχει το Efficiency Assist, αλλά και το Adaptive Cruise Control είναι ένα προαιρετικό σύστημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ επίσης με τα ραντάρ και δεδομένα που εισπράττει το σύστημα πλοήγησης για να εντοπίζει συνθήκες περιβάλλοντος και διαδρομής. Το μέλλον θα έχει αρκετή παρουσία της ηλεκτροκίνησης, δεν θα είναι αυτή βέβαια η απόλυτη λύση, άλλες θα είναι λύσεις. Και μία επίσης πολύ μεγάλη τεχνολογία που εφαρμόζει η Audi στο e-tron είναι η κατάρριξη των καθρεφτών. Έχει κάμερες στο αυτοκίνητο εξωτερικά και προβάλλει μέσα στο αυτοκίνητο το τι ακριβώς θα βλέπαμε με κλασικούς καθρέφτες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχουμε αεροδυναμικούς θορύβους. Πραγματικά το αυτοκίνητο είναι πολύ αθόρυβο και ιδιαίτερα σε ταχύτητες πάνω από 120 χιλιόμετρα λείπει τελείως ο αεροδυναμικός θορύβος των καθρεφτών. Παράλληλα υπάρχει τεχνολογία να μπορούμε να ρυθμίσουμε τους καθρέφτες μας είτε μέσα στην πόλη, όταν ταξιδεύουμε σε αυτό το κινητόδρομο ή να κάνουμε και κάποιο zoom ακόμη με το σύστημα MMI για να μπορούμε να τα βλέπουμε όλα ακριβώς όπως θέλουμε και στη γωνία που πρέπει.
Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Νικόλα Μπέρναρτ, τον άνθρωπο ο οποίος ηγείται της Audi στην Ελλάδα. Να δούμε τι έχει να μας πει για το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Audi, το e-tron. Νικόλα, καλώς όρισες. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Στο αρχοντικό σου. Και παράδοξο εδώ που είναι η χώρα του πετρελαίου και εμείς ήρθαμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακούμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγονται. Όλες οι εταιρείες έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό γιατί είναι απαραίτητη αυτή η τεχνολογία όπως έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Ξεκινάμε σιγά σιγά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους πρώτους πελάτες, εκείνους οι οποίοι θέλουν να ηγούνται και να έχουν πάντα το πιο καινούργιο, τη νέα τεχνολογία κτλ. Η υποδομή είναι λίγο πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε ένα ικανοποιητικό δίκτυο φορτιστών το 2021-2022, αλλά στην πραγματικότητα για τη δουλειά που θέλουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για τον τύπο του πελάτη που τα αγοράζει ένα αυτοκίνητο των 90.000, εκείνος ο άνθρωπος λογικά έχει ένα φορτιστή στον γκαράζ του, σπίτι του. Άρα για την καθημερινότητά του αυτό δεν είναι πρόβλημα. Για την ανάπτυξη, την ευρεία της ηλεκτροκίνησης σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμα, έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτή τη στιγμή η Audi ξεκινά την παρουσίαση στην ηλεκτροκίνηση, να είναι όλο το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτό το SUV με το διαφορετικό σχεδιασμό, θυμίζει λίγο All-Road 4. Ναι, είναι κάτι μεταξύ SUV και All-Road. Στην πραγματικότητα έχει τα πλεονεκτήματα και των δύο σχολών, γιατί το λίγο πιο χαμηλό αυτοκίνητο ευνοεί και τη μη ύπαρξη αεροδυναμικών θορύβων και τη βελτίωση κατανάλωσης, έτσι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς συμβάλλει η κατάργηση των καθρεφτών και τοποθέτηση κάμερας στο να μην έχουμε αεροδυναμικούς θορύβους. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι και τα τζάμια τα οποία είναι πολύ ειδικά εδώ πέρα, διπλά-τριπλά τζάμια για να μειώσουν το θόρυβο και όλοι ηχομόνωση γενικώς, αλλά βέβαια και οι καθρέφτες. Είναι τρομερό το πόσο ήσυχο είναι το εσωτερικό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση βγαίνοντας από εδώ πριν και μπαίνοντας στο συνοδευτικό μας αυτοκίνητο το Q7, που είναι ένα πολυτελές SUV. Επίσης σημερινό και επίσης εξαιρετικά ήσυχο για την κατηγορία του. Μου φάνηκε σαν να μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, εδώ πραγματικά είμαστε στο μέλλον. Επειδή ζεις με στην Audi, έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα και φαίνονται και θα φάνουν και στο μέλλον, γιατί αυτή η δουλειά θέλει διαρκώς ανανέωση και νέες ιδέες. Τι έρχεται με την ηλεκτροκίνηση από πλευράς ταχύτητας φόρτισης, αυτονομίας? Αυτά θα βελτιωθούν. Τώρα, αυτό το αυτοκίνητο είναι στην απόλυτη αιχμή της τεχνολογίας της ηλεκτρικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως μάρκας. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή προχωράει πολύ γρήγορα. Σε 2-3 χρόνια περίπου θα δούμε μεγαλύτερες χωρητικότητες μπαταρίας και ταχύτερες ακόμα φορτίσεις, δηλαδή θα χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να φορτίσεις το 85% της χωρητικότητας του αυτοκινήτου σου, ενώ τώρα μιλάμε για περίπου μισή ώρα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στη μισή ώρα, πίνεις ένα καφέ που λέει ο λόγος έναν σταθμό φόρτισης και ξεμουδιάζεις λίγο και συνεχίζεις το ταξίδι σου. Άρα, νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον να έρχεται η εποχή που είναι συμβατό ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ακόμα και με την έννοια του ταξιδιού. Ναι, συμφωνούμε. Τα 400 χιλιόμετρα τα οποία πραγματικά από ό,τι μας έδειξε εδώ στο Abu Dhabi τα καλύπτει. Ναι, τα βγάζει ρεαλιστικά. Ακριβώς. Και είναι εντυπωσιακό η ανάκτηση ενέργειας. Τα τακάκια και οι ειδήσεις σχεδόν δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς, σαν χρήστες του αυτοκινήτου, πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε διαφορετικά. Γιατί εκείνο φρενάρει με την ανάκτηση της ενέργειας. Το πεντάλ του φρένου είναι αυτό που λέμε e-brake, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν το πατάς και εκείνο συνδέεται με τα τακάκια τα οποία έρχονται σε επαφή με το δίσκο. Αλλά δίνεις μια εντολή να ενισχυθεί η ανάκτηση της ενέργειας και μέσω αυτής το αυτοκίνητο φρενάρει και φορτίζει τις μπαταρίες του. Στην ουσία μέσω των ηλεκτροκινητήρων. Ακριβώς. Και οι ειδήσει είναι εκεί και περιμένουν. Και τι γίνεται, κάθε πότε θα αλλάξουμε τα κάκια, τι γίνεται αν δεν χρησιμοποιούνται? Αυτό είναι ενδιαφέρον. Καταρχάς οι ειδήσει χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που χρειαστείς να φρενάρεις πολύ απότομα ή πολύ έντονα, ας το πούμε έτσι. Σε περίπτωση που δεν τους χρησιμοποιήσεις για αρκετές ώρες, το αυτοκίνητο το καταλαβαίνει και φέρνει το τακάκι σε επαφή με τον δίσκο για να τους καθαρίσει. Κάνει ακόμα και αυτό. Κάνει ένα τορνίδισμα, ας πούμε, για να βγάλει από τις βρωμιές. Ακριβώς. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι τα τακάκια ίσως να χρειαστούν μία φορά αλλαγή στη ζωή του αυτοκινήτου, μιλάμε για κάτι τέτοιο. Τι σέρβις χρειάζεται, κάθε πότε θα πηγαίνει σέρβις και τι θα αλλάζει? Τίποτα. Αναλώσιμα σε αυτό το αυτοκίνητο είναι στην ουσία τα τακάκια που, όπως είπαμε, είναι μία φορά στη ζωή του αυτοκινήτου και οι καθαριστήρες, τα αμορτισέρ, που και αυτά είναι αναλώσιμα τα οποία τα αλλάζεις μία φορά στη ζωή του. Οπότε μιλάμε για σέρβις κάθε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, πάνω από 20.000 χιλιόμετρα σίγουρα και πολύ, πολύ μικρότερο κόστος. Νομίζω το e-tron είναι αυτοκίνητο που σίγουρα δεν απευθύνεται σε πολλούς, γιατί δεν είναι φθηνό αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο όμως που απευθύνεται σε όλους μας υπό την έννοια ότι μας δείχνει το δρόμο, μας δείχνει τι έρχεται, μας δείχνει πού πηγαίνει η Audi. Θα μας επιφυλάσσει αυτή η εταιρεία και άλλες εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια.
Πιστεύετε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να παρουσιάσει κανείς το Nissan Navara N-Guard από το να βρεθεί κατά χείμωνο με 5 βαθμούς Κελσίου σε ένα από τα βουνά της Αττικής? Navara N-Guard, η ναυαρχίδα της σειράς Navara. Διπλοκάμπινο, pick-up, πια νέας γενιάς. Συνδυάζει επιπλέον χαρακτηριστικά αισθητικά αλλά και παροχής νέων gadget ή περισσότερης πολυτέλειας στο εσωτερικό, διότι πια τα αυτοκίνητα, τα pick-up μετασχηματίζονται και γίνονται πιο χρηστικά SUV. Η Nissan έχει περάσει σε αυτό το αυτοκίνητο 80 χρόνια εμπειρίας από τον κόσμο των pick-up. Τι έχει πουλήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και τι εμπειρία μεταφέρει σε αυτό το αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο έχει 18 ρεζάντες, έχει σκαλοπάτια στα πλαϊνά, έχει ειδικά αυτοκόλλητα που μας παραπέμπουν σε μια πιο έτσι active διαδικασία, έχει ράγες οροφής, έχει ηλιοροφή. Έτσι λοιπόν ο Μάνος είναι ετοιμοπόλεμος στη θέση του οδηγού, η αφεντιά μου θα μπει συνοδηγός και θα τα μάθετε όλα. Όταν μπήκα στη διαδικασία να δω τι ακριβώς είναι το Nissan Navara N-Guard, βρήκα διάφορα στοιχεία τα οποία πραγματικά ήταν ενδιαφέροντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εξωτερικά καλοπιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το να δείξουν ότι είναι μια διαφορετική έκδοση, ούτε για την πολυτέλεια στο εσωτερικό που είναι πιο εμφανής από ότι σε ένα συνηθισμένο μοντέλο, ούτε ακόμα και για τους αρκετούς χώρους που έχει μέσα, οι οποίοι είναι, ταξιδεύουν 5 άτομα, ενήλικες πάρα πολύ, και το βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθεσαι πίσω και έχεις χώρο, ούτε για την άνεση των καθισμάτων, τα οποία πρόσεξα ότι είναι κατασκευασμένα με μια τεχνολογία που είναι δανεισμένη από την NASA σχετικά με το πώς αγκαλιάζει το σώμα, ούτως ώστε στις εκτός δρόμου διαδρομές να μην ταλαιπωρείται ο κορμός του ανθρώπου, του οδηγού αλλά και των επιβατών. Είδα λοιπόν ότι απέχει από το έδαφος 22,5 πόντους. Είδα ότι η γωνία προσέγγισης είναι 30 μοίρες και η αντίστοιχη διαφυγής είναι 24 μοίρες. Έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα σε ριάκι ή σε μικρό ποταμάκι μέχρι 60 πόντους μέσα στο νερό. Όμως οι άνθρωποι της Nissan δεν έμειναν εκεί. Ακόμα και στοιχεία της τετρακίνησης έχουν βελτιωθεί ώστε το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα. Πέρα λοιπόν από τις γνωστές θέσεις εδώ στο περιστροφικό διακόπτη, δηλαδή έχουμε το κλασικό πισωκίνητο, τετρακίνητο high, το γρήγορο τετρακίνητο για κανονική κίνηση, και τετρακίνητο low για τα πιο δύσκολα. Στα υπόλοιπα Navara εκεί κλειδώνει το πίσω διαφορικό. Αυτό λοιπόν βοηθάει να βγει το αυτοκίνητο από μια πιο δύσκολη κατάσταση. Στην έκδοση N-Guard κλειδώνει και το μπροστινό διαφορικό. Έτσι. Wow. Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι σε ακόμα πιο δύσκολα το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί, να ξεκολλήσει κλειδώνοντας και τα δύο διαφορικά. Πάει σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Πέρα λοιπόν από αυτά έχει και το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Πρακτικά τι κάνει αυτό? Κάποια στιγμή λοιπόν είσαι στον αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας τροχός θα σπινάρει παραπάνω σε σχέση με τον άλλο, θα γυρνάει πιο γρήγορα. Έρχεται λοιπόν εκεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον φρενάρει το τροχό που γυρνάει πιο γρήγορα, χωρίς να το καταλαβαίνει ο οδηγός. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή έχουμε μεταφορά τη σωστή ροπή σε κάθε τροχό με τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση. Άρα δεν κολλάς πουθενά. Πάντα υπάρχουν όρια. Έτσι. Εννοείται. Και υπάρχουν και κανόνες της φυσικής. Πάντα πρέπει να ξέρει και ο καθένας μας τα περιθώρια του εαυτού του. Έτσι, και να γνωρίσει το αυτοκίνητό του. Έτσι. Να έχει και μια εμπειρία στις εκτός δρόμου διαδρομές. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπεις μπροστά σου ένα σημείο με νερά. Έτσι. Αν δεν έχεις ξαναπεράσει, καλό είναι να σταματήσεις με ό,τι αυτοκίνητο και να είσαι, να βάλεις ένα ξύλο μέσα, ώστε να δεις πόσο μαθαίνει. Γιατί αν ξαφνικά εκεί υπάρχει μια τάφρος, γίνεται 1,5-2 μέτρα, είναι επικίνδυνο πια και για τον ίδιο στον εαυτό μου, ότι αυτοκίνητο και μετάξει να είσαι, δεν πρόκειται να περάσεις αν έχει ξαφνικά μια τάφρο 2 μέτρα κάτω από το νερό και χάνεσαι, ας πούμε, σε ένα χαντάκι τεράστιο. Η Nissan σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο πρόσεξε λεπτομέρειες. Οι αναρτήσεις πίσω, ανάλογα την έκδοση, αν είναι το Double Cab ή το King Cab, είναι πιο ελαφριές από 7 έως 20 κιλά. Αυτό σημαίνει βέβαια προφανώς λιγότερη κατανάλωση. Στον δρόμο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λιγότερο αναρτώμενο βάρος και βλέπεις ότι το αυτοκίνητο καταπίνει καλύτερα τις ανομαλίες και στον δρόμο, αλλά ιδιαίτερα εδώ στις εκτός δρόμου διαδρομές. Και ο λόγος που έχουμε ξεκινήσει την παρουσίαση εδώ δεν είναι τυχαίος. Εντάξει, γνωρίζουμε πια ότι τα αυτοκίνητα αυτά, τα pick-up, έχουν βελτιωθεί πολύ. Έχουν χαρακτηριστικά SUV. Είναι δεδομένο ότι στο δρόμο προσφέρουν πολλά παραπάνω σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πριν 15-20 χρόνια για τα pick-up. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, ειδικά στην έκδοση N-Guard, είναι ότι το αυτοκίνητο συνεχίζει και κρατά την παράδοση του Navara στον τρόπο που κινείται στις εκτός δρόμου διαδρομές. Καταπίνει τα πάντα, περνάει από παντού. Άρα λοιπόν έχουμε βελτιωμένη άνεση στον δρόμο που το γνωρίζουμε, αλλά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτά που προσφέρει και ίσως και παραπάνω πράγματα από το γνωστό Navara με τις πολλές δυνατότητες εκτός δρόμου διαδρομές. Και φυσικά για επαγγελματική χρήση έχουμε ικανότητα ρημούλκησης 3,5 τόνων και
ωφέλιμο φορτίο πάνω από ένα τόνο. Πάμε λοιπόν στους κινητήρες. Ροπή και δύναμη. Υπάρχει ένας κινητήρας diesel 2,3 λίτρων, ο οποίος στην απλή έκδοσή του, με το ένα τούρμπο δηλαδή, αποδίδει 160 ύπους, ενώ υπάρχει και έκδοση με διπλό τούρμπο που αποδίδει 190 ύπους. Πέρα όμως από την υποδύναμη που πολλές φορές κοιτάμε, σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αυτό που είναι εξίσου, μη σου πω και πιο σημαντικό, είναι η ροπή. Και οι δύο εκδόσεις λοιπόν προσφέρουν πολύ μεγάλη ροπή, σωστά. Ο πρώτος κινητήρας 160 ύπων έχει ροπή 41 κιλά. Και ο δεύτερος με τα 190 άλογα 46 κιλά ροπή. Φυσικά έχουμε οθόνη έγχρωμη αφής 7 ιντζών με όλα τα καλούδια, τα συστήματα infotainment, δηλαδή ενημέρωση και ασφάλεια, πληροφόρηση, τα πάντα. Στην ουσία μπαίνοντας μέσα είναι σαν να μπαίνεις σε ένα SUV της Nissan. Με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Γι' αυτό Θωμά πάμε να δούμε λίγο και τα πιο δύσκολα τώρα, γιατί το Navara, ειδικά στην έκδοση Engard, μπορεί να πάει και στα πολύ δύσκολα. Να πούμε τιμές πριν να αρχίσουμε τα γκάζια, τα περίεργα. Η απλή έκδοση ξεκινάει από 29.140 ευρώ. Και η Engard που είμαστε εδώ, 37.040 ευρώ. Λοιπόν, η νόμου, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επίσης μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, σήμερα λέω να το πάμε λίγο διαφορετικά. Τι εννοώ δηλαδή, το αυτοκίνητο που έχουμε να παρουσιάσουμε, να μην το πούμε, αλλά να μας το ζωγραφίσεις και να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Τι λες, παιδάκι μου, το μόνο που ξέρω να ζωγραφίζω και αυτό με δυσκολία είναι το όνομά μου. Κάτσε πρώτα να σου πω τι έχουμε. Α, εντάξει παιδί μου, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Ποιος δεν κατάλαβε? Ζωγράφισες, Παλίνο. Είναι, θεωρώ, η μοναδική εταιρεία που έχει καταφέρει, όταν λες Jeep, να αναφέρεσαι σε μια γενικότερη κατηγορία αυτοκινήτων, αυτή των εκτός δρόμων, των off-road. Σωστά, έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων. Ενώ ξεκίνησε ως μάρκα. Σωστά. Και πλέον λες Jeep και το μυαλό σου πάει κατευθείαν σε off-road όχημα. Θέλω να σου πω ότι το 1943, πάμε λίγο ιστορικά, έγινε αίτηση για πρώτη φορά κατοχύρωσης του ονόματος και το 1945 κυκλοφόρησε το πρώτο πολιτικό, ας το πούμε έτσι, Jeep. Γιατί μέχρι εκείνη την χρονολογία ξέραμε ότι το Jeep ήταν στρατιωτικό όχημα. Το Wrangler τώρα συγκεκριμένα ως μοντέλο πρωτοεμφανίστηκε το 1987. Σωστό, με σαφείς επιρροές όμως από το στρατιωτικό Willy, δηλαδή πάντα κρατούσε μια σύνδεση. Πάντα. Και την ανανέωσή του, τώρα μιλάμε για την τέταρτη γενιά, περίπου κάθε 10 χρόνια. Αυτό δείχνει και μια διαχρονικότητα στο χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Αν μη τι άλλο. Και είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι είναι από τα λίγα οχήματα που συνεχίζουν να νιώθουν πιο άνετα στις εκτός δρόμου διαδρομές από ότι σε κανονικό δρόμο. Μα πρόκειται για ένα αμυγός off-road όχημα. Πιο αμυγός και καθαρό, αγρίμι να το πω έτσι, είναι χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Και αυτό που ζωγράφισες πριν, οι 7 γρίλες, οι κάθετες με τα 2 στρογγυλά φανάρια, είναι πραγματικά σήμα κατά δεθέν του Wrangler. Όμως πρέπει να την εμφάνιση που είναι διαχρονική, υπάρχουν σημεία που κάνουν το Wrangler να δείχνει φρέσκο και καινούριο. Έχει μπει η σύγχρονη τεχνολογία μέσα, δηλαδή έχουμε LED φανάρια μπροστά. Τα στρογγυλά φανάρια έχουν κρατήσει το σχήμα τους, αλλά είναι LED πλέον. Το βλέπεις και στον τρόπο που φωτίζουν ότι είναι διαφορετικά. Το εσωτερικό έχει αναβαθμιστεί και πλέον έχουμε μια μεγάλη οθόνη αφής, 5, 7 ή 8,4 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση, όπου από εκεί ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου. Μάλιστα, μέσω της εφαρμογής Off-Road Page έχει και κάποιες ενδιαφέρουσες ενδείξεις που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις εκτός δρόμου διαδρομές. Έχει λοιπόν κλεισιόμετρα για να ξέρουμε κατά πόσες μοίρες είμαστε, είτε σε πλαγιοδρομία είτε σε ανηφόρα κατηφόρα. Πολλές ενδείξεις για θερμοκρασία λαδιού, θερμοκρασία νερού, θερμοκρασία ακόμα και για τα διαφορικά, για τις βαλβολίνες τους. Πίεση λαδιού, ενδείξεις που είναι πραγματικά χρήσιμες για ένα τέτοιο όχημα.
προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Σπορ, Σαχάρα και Ρούμπικον. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα του βάλεις. Οι διαφορές δηλαδή είναι πάνω στον εξοπλισμό. Επίσης, μπορείς να επιλέξεις δίπορτο ή τετράπορτο και έχει και την πιστοποίηση Trail Rated. Είναι μια ειδική πιστοποίηση για τα off-road οχήματα ουσιαστικά. Το ΑΙΖΟ, ας το πούμε έτσι, για τις δυνατότητες εκτός δρόμου. Δείχνει ότι έχει πραγματικές δυνατότητες σε εκτός δρόμου διαδρομές. Όχι ότι χρειαζόταν την πιστοποίηση αυτή. Τα λάστιχα που χρησιμοποιεί έχουν σαφώς off-road προσανατολισμό, καθώς είναι mud and snow, δηλαδή για να κινούνται σε λασπωμένες και χιονισμένες επιφάνειες. Έχει προστατευτικές ποδιές από κάτω, μεταλλικές 2,5 χιλιοστά, ώστε να μπορεί, αν βρει κάπου, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στα μέρη του αυτοκινήτου. Πλαστικά γύρω-γύρω για προστασία σε ψιλοακουμπήματα από τέτοιες διαδρομές και γενικά έναν πραγματικά άγριο off-road χαρακτήρα. Ξέρεις ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλα τα Wrangler αλλά και οι πρόγονοί του? Πέφτει το παρμπρίζ. Πέφτει και σε αυτό. Ναι, πέφτει και σε αυτό και μάλιστα τον έχουν κάνει πιο απλοϊκό τον τρόπο. Γενικά, παρόλο που έχουμε την έκδοση με τη σκληρή οροφή, όλα τα μέρη του αυτοκινήτου μπορούν να αφαιρεθούν. Δηλαδή, κάθε κομμάτι που βλέπεις από πάνω, που έχει γίνει κάμπριο το αυτοκίνητο. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό. Να λείπει λοιπόν εντελώς η οροφή, βγαίνει ένα κομμάτια. Η απόσταση από το έδαφος είναι παραπάνω από 25 πόντους και μπορεί να περάσει μέσα από νερά ύψους 76 πόντων. Δηλαδή, φτάνει σχεδόν ένα μέτρο να περνάς μέσα από νερά. Έχουμε τώρα γωνία προσέγγισης 36,4 μοίρες, ράμπας 25,8 μοίρες και αναχώρησης 30,8 μοίρες. Η δίπορτη έκδοση έχει δυνατότητα έλξης 1,5 τόνο και η τετράπορτη 2,5. 2,5 τόνους, απίστευτο. Και φυσικά όταν μιλάμε για Wrangler δεν θα μπορούσε να λείπει και το σύστημα τετρακίνησης. Είναι το σήμα κατά τεθέν του Wrangler τετρακίνηση. Σε κανονική λειτουργία είναι το αυτοκίνητο πισωκίνητο, κίνηση στους πίσω τροχούς. Έχουμε τετρακίνηση αυτόματη, όπου ανάλογα με τις συνθήκες μεταφέρει τη ροπή ανάμεσα στον μπρος και στον πίσω άξονα όσο χρειάζεται. Part-time τετρακίνηση, όπου το αυτοκίνητο βλέπει, είναι κατά βάση πισωκίνητο και όταν χρειάζεται μεταδίδει ροπή και στον μπροστινό άξονα. Και για τα δύσκολα, τα λεγόμενα αργά, for low, έχουμε και κλείδωμα στον μπροστινό και το πίσω διαφορικό. Άρα ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ λάσπη, με πολύ μεγάλη κλίση, με το αυτοκίνητο μπορεί να σε βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση όπως μόνο ένα Wrangler ξέρει. Και φυσικά αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων. Τώρα σε επίπεδο κινητήρων έχουμε diesel 2,2 με 200 ύπους και η τιμή του. Ξεκινάει η δίπορτη έκδοση από 69.900 ευρώ. Έχεις διαβάσει? Σήμερα έχουμε διαγώνισμα. Εναλλακτικά καύσιμα. Είμαι έτοιμη. Εγώ τα ψιλοφοβάμαι γιατί στα εναλλακτικά, όπως το φυσικό αέριο, δεν έχεις εναλλακτική. Ως μαθητής. Ως γιοταχής. Πάμε πρόβα. Τουλάχιστον να δούμε αν ξέρουμε τα σως. Παναγία μου σως. Πάμε. SEAT Arona TGI. Στα μοντέλα με φυσικό αέριο τι μετράει? Κατανάλωση και αυτονομία. Κυρίως. Ναι, γιατί υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας και της χωρητικότητας. Ζήτημα ασφάλειας, πού το θυμήθηκες αυτό? Δεν παίζει, είναι τελείως άσχετο. Μπορεί όμως να είναι ερώτηση παγίδα, του τύπου πόσο ασφαλές είναι για την καθημερινή μετακίνηση στο φυσικό αέριο. Σιγά μην πέσει τέτοιο θέμα, αφού έχει απαντηθεί προπολού. Τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο είναι απολύτως ασφαλή. Δεν πέφτει με τίποτα. Ποιο, το αέριο? Το θέμα. Πάρε το SEAT Arona TGI. Διαθέτει αεροστεγείς δεξαμενές τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευασμένες με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι τρεις και βρίσκονται κάτω από το πάτωμα του χώρου αποσκευών, εκεί όπου συνήθως υπάρχει ο εφεδρικός τροχός. Κατασκευάζονται από χάλιβα υψηλής αντοχής με αντιδιαβρωτική επεξεργασία. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες φραγίζουν το αέριο στο εσωτερικό και ανοίγουν μόνο όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει την ανάφλεξη από τον κεντρικό διακόπτη. Οι δεξαμενές του φυσικού αερίου στο SEAT Arona TGI βρίσκονται σε πίεση 200 μπαρ. Είναι όμως φτιαγμένες έτσι ώστε να αντέχουν σε 400 μπαρ, δηλαδή στο διπλάσιο. Άρα,
πάει η ασφάλεια. Πάμε σε άλλο θέμα, στα βασικά. Τι σημαίνει SEAT Arona TGI? Arona είναι το compact SUV της SEAT. Κάποιοι το λένε και crossover. Α, δεν είναι λάθος, αλλά μην κολλάς. Πάμε παρακάτω, στην ουσία. Ποια ουσία? Φυσικό αέριο, δεν καίει. Ναι, αλλά όχι μόνο. Ο τρικύλινδρος κινητήρας μπορεί να κινείται και με αμόλυβδη βενζίνη. Άλογα? 95. Από 1000 κυβικά. Είναι το μοτέρ Eco TSI. Εγγύηση. Πιάσαμε τη βάση. Η βάση στο SEAT Arona TGI είναι ότι λειτουργεί με φυσικό αέριο. Και αν αυτό τελειώσει, σωθεί που λέμε, τότε αυτόματα, χωρίς να κάνει τίποτα ο οδηγός, γυρίζει στο συμβατικό καύσιμο, δηλαδή την αμόλυβδη. Και τώρα ρίχτω. Τι είναι το ρίχτω? Καινούρια μέτρηση? Δεν την έχω συναντήσει σε ό,τι έχω διαβάσει. Ρίχτω, το ατούτου. Το ατούτου τουτού είναι τούτο, πέτο. Χωρητικότητα σε φυσικό αέριο CNG 14,3 κιλά. Αυτονομία 400 χιλιόμετρα. Χωρητικότητα σε αμόλυβδη 9 λίτρα. Αυτονομία 160 χιλιόμετρα. Συνολική αυτονομία 560 χιλιόμετρα. Όπερ σημαίνει... ότι το φουλάρεις αέριο με 13 ευρώ και κάνεις 400 χιλιόμετρα. Το νιώθεις? Νιώθω ότι πάμε για άριστα. Δεν πάμε καμιά βόλτα καλύτερα? Κάτι τελευταίο. Το φυσικό αέριο όταν καίγεται εκπέμπει κατά 85% λιγότερα οξύδια του αζότου σε σχέση με τα ντίζελ. Και 25% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Λοιπόν, θα την κάνουμε? Κοπάνω στο διαγώνισμα. Ναι, αλλά με SEAT Arona TGI θα γίνουμε καπνός ή μάλλον αέρας. Φυσικός. Η φετινή 41η έκδοση του Rally Dakar έχει πολλούς λόγους να μείνει στην ιστορία. Αυτό βέβαια το λέμε συχνά τα τελευταία 42 χρόνια, όμως φέτος ο αγώνας ήταν κομβικός για την ιστορία του θεσμού. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε στα εδάφη μίας μόνο χώρας, του Περού. Αυτό μεταφράστηκε στο ότι το 85% των διαδρομών ήταν σε άμμο, έρημο και αμόλοφους. Μέχρι το Πάσχα θα βγάζουν κόκκους από πάνω τους οι συμμετέχοντες. Ήταν η πρώτη φορά που ο αγώνας κράτησε μόνο 10 ημέρες και όχι 2 εβδομάδες όπως ήθελε η παράδοση. Επίσης, τα χιλιόμετρα έπεσαν αναλογικά ανά ημέρα αλλά και συνολικά στις 5.000. Ωστόσο, το φετινό Dakar δεν ήταν μικρό. Ήταν απλά συμπυκνωμένο. Οι εξελίξεις το επιβεβαίωναν καθημερινά. Από την άλλη, ίσχυσαν οι άγραφοι νόμοι του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη Γη. Το ρητό που λέει ότι στις μοτοσυκλέτες τρέχουν πολύ και στο τέλος κερδίζει η KTM επιβεβαιώθηκε φέτος για 18η συνεχόμενη φορά και μάλιστα στο νήμα. Ο Αυστραλός Τόμπι Πράις είχε στόχο να τερματίζει απλά κάθε ημέρα και αμφέβαλε αν θα έφτανε στα μισά του αγώνα, οδηγώντας διαρκώς με πόνους αφού είχε σπάσει και εγχειρίσει τον καρπό του λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Η ηρεμία στην οδήγησή του κράτησε μακριά τα λάθη και με υπερπροσπάθεια την τελευταία ημέρα κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά. Η επικράτηση της KTM είχε κάτι από Χαβάη, καθώς έκανε το 5-0. Στις 5 πρώτες θέσεις επικράτησαν δικές της μοτοσυκλέτες, 3 KTM και 2 Husqvarna. Πριν φύγουμε από τις μοτοσυκλέτες, να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά εγκατέλειψε ο πρωτοπόρος της κατάταξης και μάλιστα αυτό συνέβη 2 φορές. Ο Μπαρέντα την τρίτη μέρα όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο και χρειάστηκε ελικόπτερο για να βγάλει τη μοτοσυκλέτα του. Και ο Μπράμπεκ όταν έμεινε από κινητήρα. Ο άγραφος νόμος που λέει ότι απαιτείται στρατηγική και εμπειρία για να κερδίσεις εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο από τον πρίγκιπα της ερήμου, τον Νασέρ Αλατίγια. Μεγαθύρια τον κυνηγούσαν επί 10 ημέρες, αλλά κανείς από τους Κάρλος Σάινθ, Σεμπαστιάν Λέμπ, Στεφάν Πετερανζέλ και μια αρμάδα ακόμη οδηγών δεν κατάφερε να απειλήσει τον 48χρονο οδηγό από το Κατάρ. Έφτιαξε νωρίς μια διαφορά και αντί να αρκεστεί σε αυτή, τη μεγάλωνε διαρκώς και τερμάτισε νικητής για τρίτη φορά, δημιουργώντας ένα ακόμη παράδοξο. Έδωσε την πρώτη νίκη στην ιστορία της Toyota στον Dakar, παρότι ιστορικά έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή. Τα φορτηγά συνθέτουν τις πιο εμβληματικές, τρομακτικές και πληθωρικές εικόνες σε έναν τέτοιο αγώνα. Για μία ακόμη φορά, η εξέλιξη είχε ρώσικες υπογραφές, με δύο ρώσικα πληρώματα να κάνουν το 1-2 οδηγώντας τα ρώσικα θηριώδη καμάζ. Ο Νικολάευ, παρότι τα χρειάστηκε κάποιες στιγμές, ακολούθησε συντηρητική στρατηγική
και έβλεπε τα κάστρα των αντιπάλων του να πέφτουν το ένα μετά το άλλο, ενώ αυτό συνέχιζε. Τι λέει όμως η συνέχεια για τον Ντακάρ? Οι συζητήσεις για επιστροφή στην Αφρικανική Ήπειρο έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018, κυρίως με την Αλγερία, την Αγγόλα και την Ναμίμπια. Οπότε αν και τον Ντακάρ για φέτος τελείωσε, άφησε να πλανάτε ένα απλό ερώτημα. Η επιστροφή στην Αφρική θα γίνει τελικά το 2020? Μήπως με μια κόντρα μεταξύ Ρώση, Μαρκέζ και Αλόνσο στην έρημο, όπως λένε οι φήμες? Οι στατιστικές για τα τροχαία στον πλανήτη είναι δυσάρεστες. Αυτό αποδεικνύει και η πρόσφατη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους 1.350.000 άνθρωποι. Και το βασικότερο, από μπάσκετ λίγο πολύ όλοι ξέρουμε. Η επίθεση της κάθε ομάδας διαρκεί 24 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ένας άνθρωπος μας στον πλανήτη χάνει τη ζωή του σε τροχαίο. Δυστυχώς, τα τροχαία ατυχήματα είναι η βασική αιτία θανάτου για ηλικίες από 5 έως 29 ετών. Στην Ανατολική Μεσόγειο που υπάγεται και η χώρα μας, το 36% των θυμάτων είναι πεζοί και ποδηλάτες. 28% των θυμάτων από τροχαία είναι μοτοσυκλετιστές. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Αττική είναι μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη αναλογία επιβατικών αυτοκίνητων ανακάτοικο, καθώς ξεπερνά τα 650.000 οχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με όλη αυτή την παραβατικότητα αλλά και τα τρελά που συμβαίνουν στους δρόμους μας κάθε μέρα, η εμπλοκή σε ατύχημα είναι πολύ πιθανή.